Η ειδική οικονομική ζώνη είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Πήγε να γίνει ένα παιχνίδι σε βάρος της Δράμας και της Καβάλας. Σε συνεργασία τα δύο επιμελητήρια το αναδείξαμε, προετοιμαστήκαμε, δώσαμε όλα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόταν για να ενταχθούμε σαν περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε αυτή την οικονομική ζώνη. Αυτό θα συνεχίσουμε να το πιέζουμε. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Η οικονομική ζώνη σημαίνει ότι δημιουργείται μία περιοχή στην οποία υπάρχουν ειδικοί φορολογικοί κανόνες, ειδικοί κανόνες που αφορούν τις αδειοδοτήσεις και ειδικοί κανόνες στο ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν 17 οικονομικές ζώνες. Δεν είναι αντικοινωτικό, δηλαδή αυτό βασικά είναι το πιο πρέπει. Δεν είναι αντικοινωτικό, το πιο σημαντικό αυτό. Το επιτρέπει η κοινότητα κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Καταρχήν, όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς, και όταν μπήκε μετέπειτα η Βουλγαρία και η Ρουμανία, δεν ελήφθη καμία πρόνοια για τις παραμεθόριες περιοχές. Όταν μία περιοχή με τις κάθε τους άκουσες που άνοιξαν έχει 10% ΦΠΑ και άλλη έχει 23, ή 10% φορολογία και άλλη 45, και είσαι στη μισή ώρα, δεν είσαι χαζός να κάτσεις αυτή που είναι πιο ακριβή. Τώρα τα βλέπουμε τα φαινόμενα με τη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε δεν είναι τόσο το παρεμπόριο και αυτοί οι οποίοι πουλάνε μαύρα και παράνομα, είναι αυτή η πρόβλημα με τη Βουλγαρία. Συζητούσα σήμερα με τους συναδέλφους μου και μου λέγανε ότι μέχρι ψωμί φέρνουν. Καθημερινά στον Ευρωκόπη πουλάνε ψωμί. Θα το δούμε και στην Καβάλα το φαινόμενο. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Δεν συζητάμε ότι όλη η οικοδομή, ο κλάδος που ασχολείται γύρω από την οικοδομή είναι νεκρή. Δεν αγοράζει κανένας ελληνικά προϊόντα. Πηγαίνουν όλοι στη Βουλγαρία. Μόνο το 23% που γλιτώνουν, γιατί στην ουσία είναι εξαγωγή από τη Βουλγαρία προς εμάς, είναι 23% όμως, πιο φτηνά. Κανονικά απαγορεύεται όμως να πας στα... Απαγορεύεται σε ιδιώτη. Σε επιχείρηση επιτρέπεται. Πρέπει όμως η επιχείρηση να καταλάβουμε όλοι μας ότι αγοράζοντας από εκεί καταστρέφουμε τον τόπο μας. Η οικονομία είναι αλυσίδα. Πρέπει και οι ίδιοι οι καταναλωτές να καταλάβουν ότι όταν αγοράζουν αυτά τα προϊόντα από εκεί, πρώτον δεν έχουν την εξασφάλιση που πρέπει να έχουν και δεύτερον σπάει ο κρίκος της οικονομίας. Ένας κρίκος από την αλυσίδα της οικονομίας. Διότι η επιχείρηση της Καβάλας που δεν θα μπορέσει να πουλήσει το προϊόν, θα πουλήσει ένα εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος δεν θα ξοδέψει σε οποιοδήποτε άλλο μαγαζί, δεν θα έχει χρήματα. Δημιουργείται ανεργία. Αυτά δεν τα έχουμε κάνει συνείδηση στο λαό μας. Έτσι λοιπόν αυτή η ειδική οικονομική ζώνη, την οποία πιέζουμε να δημιουργηθεί σε όλη την περιφέρεια και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκομαι, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Έχει εδώ εμπεριστατωμένο και ο κύριος Αγγελόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα το ζήτημα αυτό το και τη σπουδαιότητα για την περιοχή. Ο κύριος Αγγελόπουλος είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης, μας βοήθησε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα. Μπορώ να πω ότι είμαστε σε φάση όπου συμπληρώνουμε τον φάκελο των δύο περιφερειακών ενωτήτων, Δράμας και Καβάλας, έτσι ώστε και μετά την άποψη του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Γιαννακίδη, ο οποίος προς τιμήν του είπε ότι όλη η περιφέρεια είναι μαζί, σε όλες τις εκφάνσεις του έχει πει ότι ό,τι αφορά την περιφέρεια την αντιμετωπίζουμε ενιαία, έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε σημαντικά νέα για την περιοχή μας.